Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Χάρη. Κύριε Ιωάννου, ξεκινώντας να πούμε λίγο για την συνάντηση που είχατε την προηγούμενη εβδομάδα για την Περιφερειάρχη Τουρισμού. Ναι, είναι μια συνάντηση η οποία ξεκίνησε, ήταν μια ιδέα του Ηλία του Σανιδά, από την, ήταν αντιπεριφερειάρχης και ξεκίνησε για πρώτη φορά, έγινε στα Καμένα Βούρλα, μετά συνέχισε στην Καστοριά, τώρα έγινε στο Ναύπλιο και η επόμενη θα γίνει στην Ήπειρο. Μάλιστα. Είναι μια σημαντική συνάντηση κατά την άποψή μου, γιατί όταν πρωτοακούστηκε η ιδέα φάνηκε λίγο ότι μα τι θα κάνουμε και τα λοιπά. Βλέπουμε όμως ότι συναντιόντας όλοι οι αντιπεριφερειάρχες που είναι υπεύθυνοι για θέματα ή οι εντεταλμένοι σύμβουλοι εξάρτητα την περιφέρεια τι έχει ορίσει για υπεύθυνο για τον τουρισμό, συναντώμενοι όλοι ή περισσότεροι εν πάση περιπτώσει, ειδικά που μπορεί να λείπουν για διάφορους προσωπικούς λόγους, ανταλλάσσουμε ιδέες, απόψεις, σκέψεις για το πώς μπορεί να προωθηθεί ο τουρισμός στην κάθε περιοχή. Βλέπουμε τα βιώματα των άλλων, βλέπουμε από περισσότερο αναπτυγμένες από εμάς περιφέρειες, από λιγότερο. Δίνουμε εμείς τις δικές μας απόψεις, τα δικά μας αυτά που εμείς έχουμε κάνει. Βλέπουμε τι έχουν κάνει αυτοί και συνέχεια γίνεται μια, θα λέγαμε, μια διαρκής εκπαίδευση, ας πούμε, εμπειριών και ανταλλαγή εμπειριών και με τι αποτελέσματα είχε η κάθε δράση που κάναμε, αν άξιζε τον κόπο, αν δεν άξιζε και τι θα πρέπει να διορθώσουμε. Είναι προπομπός, κύριε Ιωάννου, δηλαδή τα συμπεράσματα και ό,τι βγήκε από αυτές τις συναντήσεις, ό,τι βγαίνει, θα πηγαίνουν και στο Υπουργείο, στο Υπουργείο Τουρισμού? Πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Στις συναντήσεις όλες συμμετέχει και εκπρόσωπος από το Υπουργείο. Ήταν τώρα η διευθύντρια του γραφείου της κυρία Κουντουρά. Ήταν η διευθύντρια της και αντιπρόεδρος του ΕΟΤ της προβολής, διευθύντρια της προβολής του ΕΟΤ, της Ελλάδας στον ΕΟΤ. Και όλες οι συζητήσεις που κάναμε τις λάβανε σοβαρά υπόψη τους. Ήταν πολύ ωραία συνάντηση. Αρχή να σας πω ότι ξεκινήσαμε από τις 9 η ώρα το πρωί και τελειώσαμε γύρω στις 7 η ώρα το απόγευμα συνεχόμενα, χωρίς κανένα διάλειμμα. Και είδαν αυτά και η δικιά μου η πρόταση, η οποία έγινε και δεχθεί, είναι ότι πρέπει και το Υπουργείο και ο ΕΟΤ να σαφώς και θα κάνουν τις δικές τους μελέτες, σαφώς και αυτοί γνωρίζουν κάποια πράγματα περισσότερο που έχουν να κάνουν και με την εθνική πολιτική πολλές φορές, αλλά θα πρέπει να ακούνε τις περιφέρειες, να ακούνε τα ρεθίσματα που και οι περιφέρειες θα πρέπει να ακούνε τους φορείς. Δηλαδή ζήτησαν να γίνεται μια από κάτω ενημέρωση και πρόωθηση και ανταλλαγή εμπειριών και όχι από πάνω μόνο. Γιατί μέχρι τώρα τι συνέβαινε? Σχεδιαζόταν κεντρικά χωρίς ουσιαστικά να ρωτιόμαστε εμείς. Άρα το αποτέλεσμα αυτό ήταν μετά από δικιά μου πρόταση ήταν να εμείς σαν περιφέρεια που εμείς το κάνουμε συγκεκριμένα σαν Ήπειρος να αφουγκραζόμαστε τις ενώσεις, τους επαγγελματίες του κλάδου, τους δήμους, όλους τα επιμελητήρια, όλους τους φορείς, τα συμπεράσματα αυτά να τα δίνουμε στο Υπουργείο και στον ΕΟΤ και με βάση αυτά, συν τα δικά του που σίγουρα έχει, να προβάλλει, να φτιάχνει το μοντέλο, θα λέγαμε, προβολής της Ελλάδας. Και έγινε δεκτό αυτό. Και μάλιστα σε 2 μήνες, μας υποσχεθήκαν από τώρα περίπου, θα βρεθούμε πάλι οι εκπρόσωποι της περιφέρειας στο Υπουργείο για να συζητήσουμε πλέον και να τους προτείνουμε διάφορα που βλέπουμε εμείς γιατί ο καθένας για την περιοχή του. Μάλιστα. Κύριε Ιωάννη, μια και έτσι αναφέρεστε σε όλο αυτό το σχεδιασμό που γίνεται, έχουμε και την φέτος το φιλοξένιο που έχουμε και το σαν θέμα και το rebranding destination, στο οποίο φαντάζομαι ότι και η περιφέρεια Ηπείρου έχει στόχευση προς αυτή την κατεύθυνση για την ταυτότητα του τουριστικού προορισμού και τη στρατηγική για την περιοχή μας. Εννοείται. Σε όλα αυτά έχουμε στόχευση, έχουμε άποψη και τα οποία τα συζητάμε με το Υπουργείο, με τον ΕΟΤ, γιατί πρέπει να γίνει μια πραγματικά μεγάλη προσπάθεια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, είναι αυτό που είπα και στη συνάντηση και που τους πραγματικά άρεσε, είναι ότι η στόχευση που πηγαίνουμε σαν ένα ενιαίο σαν Ήπειρος, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι έχει αρχίσει να γίνεται πλέον γνωστή η Ήπειρος και ταυτόχρονα την Ήπειρος των 4 εποχών.
Τους άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε με την όχι, την ολοκληρωμένη χωρική ενότητα. Είμαστε η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα που κάνουμε με τις πολιτικές διαδρομές των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου. Που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσπαθούν και οι άλλοι να το κάνουν. Εμείς όχι μόνο το έχουμε κάνει, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει αυτό. Ήδη έχουν ξεκινήσει η ολοκληρωμένη χωρική ενότητα, όπως λέγεται, των πολιτικών διαδρομών των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου. Mm-hmm. Και τους άρεσε πάρα πολύ και αυτό ακριβώς που κάναμε την επόμενη Τετάρτη, που θα γίνει η παρουσίαση του crowdfunding για την αρχαία Κασόπη. Ωραία, για δώστε μας δύο λεπτομέρειες για τον κόσμο για αυτό, για την εκδήλωση. Αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Όπως γνωρίζετε, έχουμε κάνει διάφορες ενέργειες και ήταν μια σκέψη η οποία πραγματικά έχει ξεκινήσει βέβαια το crowdfunding, ας πούμε. Η πρώτη του έγινε στην Επίδαυρο, αν θυμάμαι καλά, προς τα μέσα Σεπτέμβρη, mm-hmm. όπου βρισκόμουν εγώ εκεί. Και λήγει το 31-12 του 2016. Τι είναι αυτό? Mm-hmm. Επειδή θέλω λίγο να το κάνω να γίνει κατανοητό. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε δεσμεύσει το ΕΣΠΑ ένα πολύ μεγάλο ποσό της τάξης των 25-30 εκατομμυρίων ευρώ για να γίνει αυτή η ολοκληρωμένη χωρική ενότητα, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο την αναστήλωση των αρχαίων θεάτρων, αλλά περιλαμβάνει και έργα υποδομής. Να πω για εμάς που είμαστε Πρεβεζάνοι, mm-hmm. αντίστοιχα, αλλά υπάρχουν σε όλη την Ήπειρο. Είναι παράδειγμα η παράκαμψη της αρχαίας Νικόπολης, ο καινούριος δρόμος που είναι η νέα είσοδος της πόλης Πρέβεζας, mm-hmm. η οποία περιλαμβάνεται μέσα σε αυτό το όλο το πλαίσιο των πολιτικών διαδρομών των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου. Γιατί κάποιοι ακούν για θέατρα και νομίζουν ότι είναι μόνο τα θέατρα. Mm-hmm. Αλλά και το έργο της εισόδου της πόλης Πρέβεζας, που από το μουσείο τώρα εκεί θα βγαίνει αριστερά έξω και θα γίνει στον παραλιακό δρόμο και δεν θα περνάει μέσα από το αρχαιολογικό πάρκο της Νικόπολης, είναι ένα έργο το οποίο είναι ενταγμένο μέσα σε αυτό το πλαίσιο των πολιτικών διαδρομών των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου. Mm-hmm. Λοιπόν, τι σκέφτηκα και είπαμε το εξής. Είναι δυνατόν τώρα το Ίδρυμα Νιάρχος να μας δίνει 200.000 για να φτιάξουμε τη μελέτη, για να υλοποιήσουμε τη μελέτη του αρχαίου θεάτρου της Νικόπολης. Πάλι το Ίδρυμα Νιάρχος να μας δίνει άλλες 30.000 για τη μελέτη του αρχαίου σταδίου της Νικόπολης. Να μας δίνει η Κοσμοτέ 50.000 για να κάνουμε την ψηφιοποίηση όλων αυτών που θέλουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Να μας δίνει η Ιόνια Οδός 30.000, να μας δίνει η Ολυμπία Οδός πάλι το ίδιο, να μας δίνουν διάφοροι απλοί πολίτες χρήματα για να φτιάξουμε διάφορες μελέτες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε εμείς να ξεκλειδώσουμε τα χρήματα που έχουμε. Είπαμε λοιπόν ότι το πιο δυναμικό στοιχείο, γιατί είναι κάτι που γίνεται στον τόπο μας, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Mm-hmm. Εμείς οι ίδιοι οι πολίτες αυτού του τόπου. Άρα πρέπει εμείς οι ίδιοι να συνεισφέρουμε. Λοιπόν, το crowdfunding τι είναι? Είναι ένας θεσμός που λέει λίγα από πολλούς. Mm-hmm. Λίγα από πολλούς. Δηλαδή ο κάθε πολίτης μπορεί, μπαίνοντας στο site Act for Greece, mm-hmm. Και ακολουθώντας, είναι καταρχάς είναι μια δομή της Εθνικής Τράπεζας. Δεν είναι κάτι δικό μου, δικό σας που μπορεί να έχει. Είναι δομή της Εθνικής Τράπεζας. Για να μπει σε αυτό το crowdfunding, δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία του να βάζουν χρήματα οι πολίτες, λίγα, περισσότερα, πολλά, όσα θέλει ο καθένας, αρχίζει από 2 ευρώ να σας δώσω να καταλάβετε. Mm-hmm. Όταν λοιπόν για να σε δεχτεί η Εθνική Τράπεζα και να σε βάλει σε αυτή τη διαδικασία να σε δεχτεί, περνάς από κόσκινο και μπορεί να υπάρχουν 100 αιτήματα, 200, 500 αιτήματα και να δεχτούν τα 5, καταλάβατε. Προφανώς. Έτσι λοιπόν δεχτήκανε για το αρχαίο θέατρο της Κασόπης. Εκεί τι ψάχνουμε? Ψάχνουμε να βρούμε 80.000 ευρώ, στα οποία με αυτά τα 80.000 θα υλοποιήσουμε τη μελέτη και υλοποιώντας τη μελέτη εγώ θα μπορώ να ξεκλειδώσω τα 2,5 εκατομμύρια που υπάρχουν στο ΕΣΠΑ αυτή τη στιγμή για το αρχαίο θέατρο της Χασόπης. Θα μου πείτε, μα μπορείς 2,5 εκατομμύρια και δεν μπορείς να βρεις 80.000 τη μελέτη? Έλα που το ΕΣΠΑ δεν χρηματοδοτεί μελέτες. Και αν πάμε με τη διαδικασία... Μάλιστα. Μόνο το έργο. Mm-hmm. Προϋποθέτει ότι έχεις όριμες μελέτες. Mm-hmm. Και μόνο αν πάμε με την διαδικασία κανονικά, πρέπει να περάσουν 5 χρόνια για να προετοιμαστεί αυτή η μελέτη από το Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού είναι υπεύθυνο να την κάνει αυτή. Ενώ με αυτή τη διαδικασία μπορεί να ετοιμαστεί σε 6 μήνες και τέλος του χρόνου, αρχές του άλλου,
να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε και να αρχίζει να αναστηλώνεται το αρχαίο θέατρο της Κασόπης. Είστε αισιόδοξος λοιπόν, ότι ο κόσμος, δηλαδή το λέω με την έννοια ότι πολλοί μπορεί να πούνε είναι τόσο δύσκολα τώρα αυτή την εποχή που περνάμε τόσο δύσκολα, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με το αρχαίο θέατρο. Θεωρείτε ότι ο κόσμος το έχει ανάγκη, δηλαδή θα βοηθήσει. Θα ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα. 2 ευρώ είναι το λιγότερο μπορούν να βάλουν ηλεκτρονικά. Μπαίνουν στον υπολογιστή Act for Greece, πάνε στο My Cassopi και μπορούν να βάλουν 2 ευρώ. Μπορούν να βάλουν 5, 10, 100, 500, 1000, ό,τι θέλει ο καθένας. 15. Από 2 ευρώ το λιγότερο. Αλλά τι θα δείξει αυτό. Πρώτον θα δείξει ότι εμείς οι ντόπιοι δεν περιμένουμε από τους ξένους. Δεν περιμένουμε από τους άλλους να μας βοηθήσουν. Και εμείς με τα 2 ευρώ μας, με τα πόσα όσο ο καθένας θέλει και μπορεί, ας πούμε, μπορούμε να στηρίξουμε αυτή την κατάσταση. Επιπλέον, ποια τα αποτελέσματα. Στην πρόσκληση που έχω στείλει και νομίζω θα την βγάλουν και τα ηλεκτρονικά μέσα στον αέρα, δείχνει πώς είναι ο αρχαίος του Κασόπης τώρα και πώς θα γίνει. Γιατί πώς θα γίνει. Σωστά, υπάρχει αυτή η φωτογραφία η οποία δείχνει μεγάλη διαφορά. Ναι. Όχι μεγάλη διαφορά, θα είναι ένα λειτουργικό θέατρο. Θα μπορούν να γίνονται παραστάσεις εκεί. Όχι μόνο σε αυτό, όπως θα γίνει και στο αρχαίο θέατρο της Νικόπολης, γιατί σε από εκεί τη χρηματοδότηση της μελέτης τη βρήκαμε, έχει τελειώσει η μελέτη. Τώρα θα ξεκινούσαν οι εργασίες. Απλά επειδή άλλαξε ο νόμος περί δημοπρασιών ηλεκτρονικών και πρέπει, λείπουν κάποια πράγματα πριν να ετοιμάσει το Υπουργείο, για να ξεκινήσει να ξεκλειδώσουμε άλλα 2,5 εκατομμύρια στο αρχαίο θέατρο της Νικόπολης. Αλλά δεν είναι μόνο για τα θέατρα αυτό. Αυτές οι μελέτες θα πηγαίνουν για τα θέατρα. Αλλά σας λέω είναι συνολικό. Είναι η είσοδος της πόλης της Πρέβεζας που θα γίνει. Είναι μια σειρά από άλλα έργα σε όλη την Ήπειρο. Γιατί δεν είναι ένα θέμα μόνο να στυλώνουμε τα θέατρα. Είναι και οι προσβασιμότητες. Είναι η σύνδεση με τα τοπικά προϊόντα. Είναι η σύνδεση με τους επιχειρηματίες του τουρισμού. Και αυτό θα μας δώσει μια τεράστια ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν το παρουσιάζεις αυτό, θέλουν όλες οι περιφέρειες να κάνουν κατά αντίστοιχο, αλλά περισσότερες έχουν χάσει το τρένο, γιατί εμείς ξεκινήσαμε, ξέρετε από πότε ξεκινήσαμε, πριν 2 χρόνια, πριν και το προετοιμάσαμε για το καινούριο ΕΣΠΑ. Και τώρα πρέπει να το κάνουν τώρα, αλλά δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς. Και αυτό θα φέρει μια τρομερή ανάπτυξη στην περιοχή, εκτός που θα αναδείξει τον πολιτισμό μας, τον αρχαίο μας πολιτισμό, αλλά ταυτόχρονα θα φέρει και μια τεράστια ανάπτυξη στην περιοχή. Αυτό δεν είναι κάτι που το λέω εγώ σαν στράτος ή και εσείς ή 5-10 ας πούμε. Είναι κάτι το οποίο είναι μετρημένο, αποδεδειγμένο από άλλες περιοχές της Ελλάδας και του κόσμου. Είναι γεγονός. Από τη στιγμή που θα γίνει το έργο, είναι γεγονός ότι θα φέρει περισσότερο τουρισμό. Είναι δεδομένο αυτό, κύριε Ιωάννου, νομίζω. Όχι απλώς περισσότερο. Όσοι γνωρίζουν και σίγουρα αρκετοί που μας ακούν έχουν πάρει στην Αθία Επίδαυρο, θα δουν ότι ζει όλη η περιοχή από το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Όχι από 5 θέατρα που έχουμε εμείς και 8 χώρους θέασης, γιατί είναι και το στάδιο που θα κάνουμε, καταλάβατε και όπως και το στάδιο στη Δοδόνη. Είναι 8 χώροι, είναι και το αρχαίο 2. 5 θέατρα, 8 χώροι θέασης. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μπορεί να γίνει. Γιατί αυτό θα το συνδέσουμε και με ένα φεστιβάλ που θα κάνουμε σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών, συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής που ήδη έχουμε μιλήσει και συμφωνούν, που θα γίνονται συνέχεια δρόμενα. Και όχι δρόμενα μόνο από τους πολιτικά δρόμενα μόνο από... Θα γίνονται και από ντόπιους. Θα κάνουμε και εμείς ένα δικό μας φεστιβάλ Ηπείρου με μια επιτροπή, με έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι γνώστης του θέματος, θα είναι καλλιτεχνικός διευθύντης, θα το πούμε, να το ονομάσουμε έτσι, για να μπορεί όλο αυτό να δώσει την ανάπτυξη στην περιοχή μας και μέσα από ένα άλλο προϊόν, όχι μόνο το ήλιος θάλασσα, αλλά και ένα άλλο προϊόν το οποίο θα είναι συμπληρωματικό του άλλων προϊόντων, αλλά θα είναι και τέτοια δυναμική που θα δώσει μια τεράστια ανάπτυξη στην περιοχή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός, δυστυχώς λέω ο τουρισμός, είναι αυτός που μπορεί να δώσει άμεσα ανάπτυξη στην περιοχή. Άμεσα. Δεν παραβλέπω τους άλλους τομείς όπως είναι ο πρωτογενής τομέας, αλλά δεν μπορεί να δώσει τον επόμενο χρόνο αποτέλεσμα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή η λέξη άμεσα που ανέφερα. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν εγώ καλό όλους τους πολίτες, όσοι μπορούν να έρθουν στο Διόνι να δουν την παρουσίαση που θα κάνουμε εκεί, πώς γίνεται, απλά να πούμε 5 λόγια, να πιούμε ένα κρασί και να εξηγήσουμε τι γίνεται, αλλά και όσοι δεν μπορούν να έρθουν να αγκαλιάσουν αυτό, να δείξουν ότι εμείς οι Πρεβεζάνοι, οι Πυρώτες, δεν περιμένουμε από τους άλλους να μας φτιάξουν. Και ούτε μας ενοχλεί αν θα δώσουμε, δηλαδή θα μας πειράξουν τα 2 ή 5 ευρώ. Κάποιους ναι, σε όσους όμως δεν τους πειράζει το 2, 5, 10, 20, όσο θέλουν,
είναι ένα πολύ σημαντικό. Επιπλέον αυτό το crowdfunding δίνει και δυνατότητα της συμμετοχής. Συμμετέχω και εγώ σε αυτό. Έστω με τα 2 μου ευρώ, συμμετέχω και εγώ σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Βοήθησα και εγώ για να γίνει αυτό. Και το τι βοήθεια θα είναι, σας λέω, μαζεύοντας 80.000, ξεκλειδώνω 2,5 εκατομμύρια άμεσα και ξεκινάει η αναστήλωση του Αρχαιού Θεάτρου της Κασόπης. Μάλιστα. Μάλιστα. Να ανακεφαλώνονται, θα πούμε ότι είναι 8 η ώρα στο Ντιόνι, όπως είπατε εσείς, την επόμενη Τετάρτη, η εκδήλωση. Να σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιωάννου, για αυτή την ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ να σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και για να μου δώσετε την ευκαιρία να πω δύο λόγια, πολλά λόγια μάλλον, πάνω στο αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το αγκαλιάσουμε και να μας ενθουσιάσει όλους. Και παρακαλώ και εσάς τα μέσα ενημέρωσης, θέλω να το προβάλλετε και να δείξετε τη σημασία του στο να συμμετέχουμε όλοι. Σας λέω, έστω με 2 ευρώ, γιατί είναι λίγα χρήματα από πολλούς. Mm-hmm. Λίγα χρήματα από πολλούς. Αυτό δεν αποκλείει κάποιον να βάλει περισσότερα, έτσι. Αλλά σωστά. Και μέσα από αυτό θα δοθεί η ευκαιρία να πάρουμε πολύ περισσότερα χρήματα. Για να οικονομική ανάσα και στην περιοχή. Πάρα πολλά να πάρει. Έτσι, να πάρει πάρα πολύ η τοπική κοινωνία, να πάρουν τα παιδιά μας, να πάρουν οι γειτονές μας, οι διπλανοί μας, εμείς οι ίδιοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την ανάπτυξη ακριβώς της περιοχής και του τόπου μας. Καλή σας μέρα και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Μπείτε στην Άρτα, στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού.